Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αγνώρισε ακόμα και την δική του έρευνα και πίεσε πολύ νωρίς τις λεγόμενες πλούσιες χώρες να περικόψουν τους προϋπολογισμούς τους μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, σύμφωνα με την εσωτερική αξιολόγηση του οργανισμού, στην οποία υποστηρίζεται ότι οι προτάσεις που εισηγήθηκαν το 2010 με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας δεν αποδείχθηκαν αποτελεσματικές και επικεντρώθηκαν κυρίως στα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το ξέρουμε? Όχι. Είναι αυτό που μας δάνεισε τα χρήματα. Ζητάει συγγνώμη και πάλι, έκανε λέει λάθος. Ψέματα είναι. Μας ζητάει συγγνώμη. Έλα. Συγγνώμη ζητάει πάλι. Και. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το ξέρετε? Εντάξει. Αυτά είναι... Το δουνουτού που λέμε. Ναι. Όλες μας στηλίξανε σε... σε μια γκόλα χαρτί και προχωράμε. Το Δουνουτού όμως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητεί και πάλι συγγνώμη, έκανε λάθος. Αυτά τα βλέπουν κάτι άλλοι, που υπογράφουν. Εμείς τι να πούμε, εμείς ακολουθούμε σαν τα πρόβατα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το ξέρουμε. Ναι. Ζητάει και πάλι συγγνώμη. Συγγνώμη γιατί? Έκανε λάθος. Έκανε λάθος, αυτό να ζητήσει συγγνώμη τους πολιτικούς που δεχτήκανε αυτές τις, αυτές τις καταστάσεις και φέρανε τον λαό εκεί που είναι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σαϊδίασα. Όλους. Η γνώμη μου μετράει. Αν μετρούσε η γνώμη μου θα... Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το ξέρουμε? Δεν το ξέρουμε. Δεν ασχολείστε με πολιτικά? Καθόλου. Να φύγουμε και από εκεί, να φύγουμε από όλα. Και από την Ευρώπη και από το ευρώ και να πάμε και δραχμή. Και δραχμή μπορούμε να πάμε να σωθούμε. Άμα με δώσει σύνταξη όπως μου τη δώσει, θα ψηφίσω. Αυτά τα λένε για να δικαιολογούνται, για να είναι πάντα από πάνω.